Αλαλούν, τρικυμία, μήλο. Όπω και να το χαρακτηρίσει κανεί, είναι μάλλον λίγο για να περιγράψει αυτό που έγινε αναφορικά με το αν θα μπει ή δεν θα μπει χαρά στι τραπεζικέ συναλλαγέ, ακόμα και στα ATM. Η ώρα ήταν περίπου 2 παρατέταρτο όταν ο Γιάννη Βαρουφάκη, ενημερώνοντα του δημοσιογράφου, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει ζήτημα φορολόγηση καταθέσεων. Δεν αποκλείει όμω την επιβολή τέλου τη αναλήψη από τα ATM, ακόμα και αν αυτέ είναι μικροποσά και γίνονται παραδείγματο χάρη από συνταξιούχου. Αμέσω μετά ο Γιάννη Βαρουφάκη αναχωρεί για το τον μέγαρο Μαξίμου για μια ακόμα συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Στι 4 και 13 πρώτα λεπτά το Υπουργείο Οικονομικών εκδίδει ανακοίνωση που προκαλεί πάταγο. Μαζεύει το θέμα του τέλου, αποδίδοντά το σε προτάσει των δανειστών και τονίζει ότι η πρόταση για φορολόγηση τραπεζικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων από ATM, μετά από τι αντιδράσει του Υπουργείου, αποσύρθηκε από τη διαπραγμάτευση. Ο κύριο Βαρουφάκη τα κατάφερε και σήμερα καταχώρησε τον εαυτό του στο βιβλίο Γκίνες. Με τη συνδρομή της κυβέρνησης Τσίπρα, κατέχει πλέον παγκόσμιο ρεκόρ δήλωσης και συνάμα διάψευση του εαυτού του. Θα τον είχαμε συγχαρεί, αλλά δυστυχώς δεν είναι αστείο. Είναι επικίνδυνο. Και ενώ η κυβέρνηση ψάχνει το βηματισμό της, συνεχίζει να μένει το πόλεμος για το ΦΠΑ με μάλλον δυσίωνα μηνύματα. Οι δανειστέ ήταν ενίο συντελεστή 23% με μόνο λίγε εξαιρέσει, δηλαδή φάρμακα και βασικά διατροφή, που μπορούν να υπάγονται σε χαμηλό συντελεστή 11 ή 12%. Αντιθέτω, Αθήνα επιδιώκει τρει συντελεστέ και την υπαγωγή όλων των τροφίμων στο 7%. Επιπλέον αναζητεί τη δυνατότητα ειδικού μπόνους για τη χρήση πλαστικού χρήματος, αλλά μόνο για το μεσαίο συντελεστή 14%, Όπω επίση μεγαλύτερων εκπτώσεων για πλαστικό χρήμα σε υπηρεσίες με μεγάλη φοροδιαφυγή, όπω οι επισκευέ και τα συνεργεία. Ο Ζαν Κλον Γιούγκερ, σε συνέντευξή του στο MNI, ξεκαθάρισε πάντω ότι ζητούμενο είναι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από τι αλλαγέ στο ΦΠΑ. I do think that the VAT reform has to have as a result to increase the uh, fiscal revenue. I am not sure that this reform the Greeks are proposing is increasing that it should be around 1% of GDP. Uh, we are not yet there. <inaudible> για τι καταθέσει εξωτερικού που αφορά κυρίω σε λογαριασμού τη Ελβετία, η νομιμοποίηση θα γίνεται με φόρο 15% και θα ισχύει κατά ακαταδίωκτο μόνο για το αδίκημα τη φοροδιαφυγή. Για τι γκρίζε καταθέσει εσωτερικού, ο φόρο θα είναι 30% και δεν θα αφορά ποσά σε θηρίδε, αγορέ ακινήτων ή μετρητά. Στο κυνήγι των εσόδων εντάσσεται και η απόφαση για παράταση τη ρύθμιση οφειλών κατά ένα μήνα, δηλαδή και στι 26 Ιουνίου. Το καλό είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα φορολογήσει έχουν μικρά εισοδήματα μόνο από τόκου καταθέσεων όπω οι φοιτητές, αφού θα καλυφθούν από το έμεσο φορολόγητο των 9.550 ευρώ.